Ακολουθεί η εκπομπή «Μουσική εκδρομή» με την Έφη Μάνου. Φίλοι μου, γεια σας. Είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι η Έφη Μάνου και θα σας κρατήσω συντροφιά εδώ με τη «Μουσική εκδρομή», όπως κάθε Δευτέρα και Πέμπτη τα μεσάνυχτα. Ελπίζω να είστε καλά, να περάσατε καλά τη Τσικνοπέμπτη, να βγήκατε. Ξημερώματα Τρίτης, 13 του μήνα. Τρίτη και 13 ξημερώνει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με το 13 φυσικά. Αλλά είναι αύριο Τρίτη και 13. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, θα ακούσουμε ωραία ελληνικά τραγούδια. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να μας στέλνετε τα σχόλιά σας στο Facebook. Υπάρχουν τηλέφωνα και σταθερά και κινητά στη διάθεσή σας. Θα είμαστε εδώ για παρεούλα, να σχολιάσουμε ό,τι θέλετε, να συζητήσουμε αν θέλετε κάτι. Σήμερα είμαι μόνη, δεν ήρθε παρέα. Την Πέμπτη δεν καταφέραμε να κάνουμε ζωντανή εκπομπή λόγω υποχρεώσεων, αλλά είμαστε συνεπείς τώρα και την Πέμπτη θα είμαστε κοντά σε ζωντανά. Λοιπόν, υπάρχουν τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε, να μπούμε έτσι λίγο στη ροή της εκπομπής. Είναι το WhatsApp το 697-29-6006. Επαναλαμβάνω, 697-29-6006. Επίσης υπάρχει και σταθερό 2313-022-040. Επαναλαμβάνω, 2313-022-040. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή και θα τα πούμε. Πάμε να ακούσουμε εκδρομή. Ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ και το ξέρετε όσοι μας ακούτε συχνά. Πάμε να τα ακούσουμε και συνεχίζουμε. Καλή ακρόαση, φίλοι μου. Παρέουλα εδώ, μείνετε. Πόσοι αυτοί κρυμμένοι μέσα σου θέλω να το. Όμορφο τραγούδι, δεν συμφωνείτε? Εκδρομή. Φυσικά από το τραγούδι αυτό διάλεξα και τον τίτλο της εκπομπής μου, «Μουσική εκδρομή». Όλοι έχουμε ανάγκη από μία εκδρομή, νομίζω. Σε όλους αρέσουν οι εκδρομές, έχω την εντύπωση. Και εγώ θα ήθελα να πάω μια εκδρομή. Ελπίζω να τα καταφέρω. Μόλις έρθει η άνοιξη είμαι σίγουρη ότι θα πάω. Λοιπόν, είμαστε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, η Έφη Μάνου, με την εκπομπή «Μουσική εκδρομή» που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη τα μεσάνυχτα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί, εδώ ζωντανά, παρεούλα. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Ωραία ελληνική μουσική θέλω να πιστεύω. Ξεκινάμε έτσι χαλαρά, μετά θα πάμε σε πιο χορευτικά και λαϊκά ως συνήθως. Να σας αφιερώσω τη σημερινή μου εκπομπή φυσικά και στον εαυτό μου που είχε ένα πολύ δύσκολο δεκαήμερο. Είμαι εδώ για να χαλαρώσω μαζί σας. Να σας κρατήσω, θέλω να πιστεύω, καλή συντροφιά. Να χαιρετήσω το παρεάκι μου εκεί που το έχασα αυτές τις μέρες, την παρέα μου. Έχασα γενέθλια, έχασα εκδρομή, έχασα πολλά πράγματα. Κέρδισα κάτι άλλα. Εντάξει, πάντα έτσι γίνεται. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Ελπίζω να σας δω σύντομα, φιλαράκια μου. Τη Δετάρτη βασικά θα σας δω. Πρώτα ο Θεός. Να αφιερώσω στην οικογένειά μου, σε όσους με ακούνε και δεν έχουν κοιμηθεί, μικρούς, μεγάλους. Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, «Ως εδώ». Πάμε να δούμε τι θα μας πει ο Μιχάλης. Μια βαθιά. Ως εδώ μας είπε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Πόσες φορές δεν έχουμε πει και εμείς ως εδώ, Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Πάμε να ακούσουμε Χρήστο Χολίδη, «Μάτια μου ατελείωτα», για το Λενάκι που το ζήτησε. Λενάκι, για σένα. Είμαστε εδώ ζωντανά με τη μουσική εκδρομή από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.
Στείλτε μας τα μηνυματάκια στο Facebook, υπάρχει η σελίδα Μουσική Εκδρομή. Υπάρχει και η προσωπική μου σελίδα Εφημάνου, ελληνικά, τα δύο πρώτα κεφαλαία. Μπορείτε να επικοινωνείτε και από εκεί μαζί μας. Επίσης υπάρχει κινητό, το 697-29-6006, επαναλαμβάνω, 697-29-6006. Και ένα σταθερό 2313-022-040, επαναλαμβάνω, 2313-022-040. Πάμε να ακούσουμε Χολίδη, Μάτια μου ατελείωτα, για το Λενάκι που το ζήτησε, για σένα Λενάκι. Αυτή ήταν η Μελίνα Ασλανίδου, το λάθος. Πού είστε αγαπημένοι μου? Δεν βλέπω μηνυματάκια, μη με αφήνετε εδώ να μονολογώ. Ξέρω ότι με ακούτε. Και μάλιστα μερικοί που δεν περίμενα να ξενυχτάνε ξέρουν σε ποιους αναφέρομαι. Ξέρω ότι είστε κουρασμένοι, πιθανόν να είχατε και μια δύσκολη μέρα. Είμαστε εδώ για να χαλαρώσουμε, να ακούσουμε ωραία ελληνικά τραγούδια, να στείλουμε αφιερώσεις σε αγαπημένα πρόσωπα. Ναι, θα τα δω τα μηνυματάκια σε λίγο. Βλέπω καρδούλες, μου ξυπνήσατε. Λοιπόν, μη με αφήνετε μοναχούλα εδώ. Εγώ είμαι εδώ να σας κρατώ συντροφιά. Όπου και αν βρίσκεστε, είστε στο σπίτι, είστε κάπου έξω, δεν ξέρω, είστε μόνοι, είστε με παρέα. Όπου και να είστε, καλά να περνάτε. Θα ακούσουμε ωραία τραγούδια. Μέχρι τις δύο μαζί, καθίστε μαζί μου όσο αντέχετε. Είναι κατανοητό ότι είστε κουρασμένοι. Όσο αντέχετε, μείνετε μαζί μου. Λοιπόν, αφιερωμένο σε όλους τους ακροατές, το παρεάκι μου. Πάμε να ακούσουμε Μέλισσες, το Κύμα, για όλους εσάς. Αγάπη μου, σου γράφω ένα ποίημα. Θα ήθελα να ζήσω σε ένα κύμα. Είμαι η Έφη Μάνου και είμαι μαζί σας ζωντανά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη μεσάνυχτα μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, εδώ από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Και όχι μόνο ραδιόφωνο, ο οργανισμός εξαπλώνεται, μεγαλώνει. Μπράβο σε όλα τα παιδιά. Έχουμε και τα τηλεοπτικά μας στούντιο, έχουμε τις μακιγιέρ, κάνουν υπέροχη δουλειά εδώ πέρα. Έχουμε εκδοτικό οίκο, είναι ένας μεγάλος οργανισμός. Λοιπόν, είναι η Μουσική Εκδρομή και σας κρατάμε συντροφιά εδώ ζωντανά. Να αφιερώσω εκεί στην πελίτσα μου που ακούει το κοριτσάκι μου στην Περαία. Θα δω τα μηνύματά και τα άλλα σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε Αγγελική Ιλιάδη, «Αν είσαι όνειρο». Για να δούμε τι θα μας πει η Αγγελικούλα. Σε όνειρο μας είπε, μας τραγούδησε η Αγγελική Ιλιάδη. Αν είσαι όνειρο να μην ξυπνήσω, την έβλεπα από νωρίς την τηλεόραση. Να κάνουμε και λίγο gossip. Έχει το δεύτερο μονόπετρο στο χέρι. Λέει ότι είναι πολύ καλά, μπράβο της. Και ότι δεν έχει παντρευτεί ακόμη. Λοιπόν, το καλό πράγμα αργεί, Αγγελική μου. Να καλωσορίσω τον Μάριο στην παρέα μας. Μάριε, καλώς ήρθες στην παρέα, δεν κοιμάσαι Μάρια. Το επόμενο τραγουδάκι αφιερωμένο εξαιρετικά για σένα, για την Μπέλα μου εκεί. Πού είναι τα κοριτσάκια μου, πού είναι το fan club μου, κοιμάστε? Για στείλτε ένα μήνυμα να πέσουν αφιερώσεις. Λοιπόν, είμαστε εδώ ζωντανά στη Μουσική Εκδρομή. Είμαι η Έφη Μάνου και μπορείτε να μου στείλετε τα μηνυματάκια σας στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook, Έφη Μάνου, ελληνικά, τα δύο πρώτα κεφαλαία.
Επίσης υπάρχει σελίδα Μουσική Εκδρομή στο Facebook, υπάρχουν κινητά, σταθερά, ό,τι θέλετε. Μη διστάσετε, ζητήστε μας τραγούδια, τραγουδιστές. Ναι, ευχαριστώ για τις καρδούλες. Λοιπόν, υπάρχει το κινητό WhatsApp 697-29-6006, 697-29-6006 και το σταθερό μας 2313-022-040. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλου για χίλιους λόγους. Μάρια, για σένα. Για χίλιους. Αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος για χίλιους λόγους. Να καλωσορίσω στην παρέα τα όμορφα τα κοριτσάκια μου εκεί, την Εύη και την Ακριβή. Εύη μου, για χίλιους λόγους ήθελα να είμαι στα γενέθλιά σου, αλλά δεν τα κατάφερα και στεναχωρέθηκα πολύ. Αν δεν ήταν θέμα δουλειάς θα ήμουν εκεί, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Έχω χάσει πολύ όμορφες στιγμές μαζί σας, αλλά επιφυλάσσομαι. Πιστεύω να κανονίσουμε και κάτι άλλο στο μέλλον, που σίγουρα θα το κάνουμε. Απλά ήθελα να ξέρεις ότι ήθελα να είμαι εκεί πραγματικά. Ζήλεψα την παρέα, αλλά δεν γινόταν. Δούλευα, καλή μου, το ξέρεις. Λοιπόν, ευχαριστώ που είστε και σήμερα κοντά μου. Ξενυχτάτε μαζί μου, ξέρω ότι είστε κουρασμένες, το εκτιμώ. Πείτε μου τι θέλετε να ακούσετε, δεν φόρτωσα πολλά τραγούδια στη λίστα. Πείτε μου τι τραγουδιστές θέλετε, ό,τι μπορώ θα κάνω για σας. Σας λατρεύω, κοριτσάκια μου όμορφα, και όλη την παρέα εκεί, όλη την ομάδα μας, την υπέροχη ομάδα μας που έκανε υπέροχες εξορμήσεις και δεν μπόρεσα να είμαι μαζί σας και στεναχωριέμαι γι' αυτό, αλλά δεν γινότανε. Για τον Μάριο εκεί που ξενυχτάει μαζί μας, για την πελίτσα μου, για την οικογένειά μου, για όλους τους ακροατές. Στέλνετε μηνυματάκια, μου δίνουν μεγάλη χαρά τα μηνυματάκια σας. Λοιπόν, κοριτσάκια μου, για σας πάμε να ακούσουμε Πέγγι Ζήνα, μη μ' ακουμπάς. Για να τα ακούσουμε. Χριστινάκη, καλώς ήρθες στην παρέα, Χριστινάκη. Τι κάνεις, κορίτσι μου, ξενυχτάς, δεν δουλεύεις το πρωί? Σε καλωσορίζω, χάρηκα που είδα το μηνυματάκι σου. Είμαστε εδώ, φίλοι αγαπημένοι, ακροατές, ζωντανά, στη Μουσική Εκδρομή με την Εύη Μάνου. Στείλτε και εσείς τα μηνυματάκια σας. Παίρνω μεγάλη χαρά όταν τα διαβάζω. Ξέρω ότι με ακούτε, ξέρω ότι χαλαρώνετε κάπου στο σπίτι, είτε σερφάροντας, είτε ξαπλώνετε. Έτσι, να αποχαιρετήσουμε την μέρα που έφυγε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτές τις στιγμές μου, Δευτέρα και Πέμπτη, που καλωσορίζω την καινούργια μέρα εδώ, μου αρέσουν πάρα πολύ. Μπαίνω στο στούντιο, ας πούμε, 12 του μήνα και ξεκινάει η εκπομπή 13. Είμαστε ήδη 13 του Φεβρουαρίου. Ημέρα Τρίτη, ξημερώματα Τρίτης. Την Τετάρτη είναι του Αγίου Βαλεντίνου. Ελπίζω και εύχομαι να γιορτάζετε. Ξέρω ορισμένους που γιορτάζουν, όχι δεν θα σας εκθέσω, αλλά ξέρω ποιοι είναι αυτοί, και εύχομαι να είναι πάντα ερωτευμένοι σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, γιατί ο έρωτας είναι όμορφος, δημιουργικός. Λοιπόν, θα ακούσουμε κανένα δυο ακόμη καλαρά κομμάτια και μετά θα πάμε σε πιο χορευτικά, έτσι να ξυπνήσουμε λίγο. Μην σας κοιμήσω τώρα που είστε μαζί μου και σας βλέπω εδώ τα μηνυματάκια σας και χαίρομαι. Στείλτε μου και εσείς τα μηνύματα, Εύη Μάνου, σελίδα στο Facebook, η προσωπική μου σελίδα, ελληνικά, τα δύο πρώτα κεφαλαία, η Μουσική Εκδρομή σελίδα στο Facebook και φυσικά το κινητό μας 697-29-6006 και το σταθερό μας 2313-022-040.
23 13 022 040. Στο σταθερό λίγο θα επιμένετε, γιατί δεν τα ακούω πολλές φορές, φορά τα ακουστικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Παντελής Παντελίδης, στα σκηνιά σου. Ένας αγαπημένος για μένα καλλιτέχνης. Δεν ξέρω, το αγαπούσα αυτό το παιδί. Πάμε, σας χαρίζω το επόμενο κομμάτι. Πελίτσα μου για σένα, Εύη, ακριβή. Για όλα τα κορίτσια εκεί της παρέας που ακούνε, για τον Μάριο. Επανερχόμαστε. Τι να σου πω. Αυτός ήταν ο Παντελής Παντελίδης. Τα σκηνιά σου, μάγια, φαντάσου. Όλα τα ρούχα μου να λείπουν από τα σκηνιά σου. Θα έχουμε και λιγότερη μπουγάδα. Black humor. Λοιπόν, τι να πω για το Χριστινάκι. Χριστινάκι μου όμορφο. Το Χριστινάκι ξυπνάει στις 5 το πρωί και είναι εδώ μαζί μας. Μεγάλη μου τιμή, Χριστίνα μου. Αλλά να πας να κοιμηθείς μέχρι τις 1 το πολύ, μετά ύπνο, έτσι, Χριστινάκι μου. Ευχαριστώ που είσαι μαζί μας και ξενυχτάς, και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να ξυπνάς πρωί. Το εκτιμώ. Θα δω τα μηνύματάκια σε λίγο, ναι. Λοιπόν, φίλοι μου, είμαστε εδώ. Θα πάμε να ακούσουμε και χορευτικά κομμάτια, έτσι, λίγο να ξυπνήσουμε, λίγο να αναζωογονηθούμε, να καλωσορίσουμε την Τρίτη που έφτασε, η μέρα Τρίτη, και μετά έρχεται και η Τετάρτη, αγαπημένη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, για όσους γιορτάζουν. Για όσους δεν θέλουν τους ξενόφερτους Άγιους, υπάρχουν και οι δικοί μας οι Άγιοι επίσης που γιορτάζουν, και νομίζω είναι σήμερα αυτοί, αν δεν κάνω λάθος, Ακύλας και Πρίσκυλα, κάπως έτσι. Δεν είμαι και τελείως σίγουρη, γιατί περισσότεροι ξέρουμε τον Βαλεντίνο. Ναι, τα μηνύματα επιμένουν, θα σας δω σε λίγο. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε, θα ακούσουμε... Κοριτσάκι μου, Πέτρος Ιακωβίδης, για όλους εσάς που ακούτε. Εύη, ακριβούλα, αφιερωμένο, πέλα μου όμορφη, Μάριε. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Πάμε να ανεβάσουμε λίγο τη διάθεσή μας. Πάμε να ανέβουμε. Πάμε σε πιο δυνατά κομμάτια, ως συνήθως. Πάμε να ακούσουμε κάτι ανεβαστικό, να ανέβει η διάθεσή μας. Και φυσικά θα κλείσουμε μετά με λαϊκά. Αλλά πάμε να ακούσουμε τώρα Φωτιά με Φωτιά, Πάνω Σκιάμος. Το Γλέντι ανάβει. Εντάξει, ανεβαίνει το κέφι. Ωραία τα τραγουδάκια. Σας ξύπνησα λυκάκι. Ελπίζω να σας ξύπνησα. Λοιπόν, είμαι η Εφη Μάνου και η μουσική εκδρομή. Να καλωσορίσω τον Αλέξη στην παρέα. Αλέξη, έχω να σου πω ευχάριστα νέα. Το Χριστινάκι σου αφιερώνει πολλά κομμάτια. Το επόμενο φυσικά. Αλλά εγώ θα σας αφιερώσω ένα ειδικά για σας. Θα το ρω και θα το βάλω μετά. Θα σας πω ποιο είναι. Καλώς ήρθες, Αλέξη, στην παρέα. Επίσης, η Χριστίνα αφιερώνει στο Μάριο που ακούει, και από μένα στο Μάριο. Ευχαριστώ που ξενυχτάς, Μάριε. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και το Χριστινάκι για την πολύτιμη βοήθειά του. Χριστίνα, το είπα και την άλλη φορά, αλλά προφανώς κοιμόσουν και δεν άκουγες την εκπομπή. Ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθειά σου με τη λίστα των τραγουδιών. Αν θες να το ξανακάνεις, πολύ ευχαρίστως. Δεν θα πω όχι, γλυκιά μου, και ξέρεις πολύ καλά που μπορείς να τα αφήνεις. Φυσικά, για την επόμενη φορά, ναι, βλέπω τα μηνυματάκια εκεί και τα σχόλια. Θα τα δω σε λίγο. Το έχω πει πολλές φορές για όσους μας ακούνε πρώτη φορά. Είμαι μόνη μου στο στούντιο. Χειρίζομαι τα πάντα μόνη και μου είναι λίγο δύσκολο να επιλέγω αυτή τη στιγμή τραγούδια. Ο υπολογιστής με τα μηνύματα είναι στην άλλη πλευρά. Πρέπει να μετακινούμε.
Εν πάση περιπτώσει, εδώ κονσόλες όλα τα γυρίζουμε μόνοι, οπότε λίγη κατανόηση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Γιώργο Δασκαλάκη. Τι τραβάω. Να πω την αλήθεια, δεν τα ξέρω και μερικά κομμάτια. Δεν ξέρω, Χριστινάκη, αν τα επέλεξες εσύ. Θα τα ακούσω μαζί σας όμως. Θέλω να μάθω κι εγώ τι τραβάει αυτός ο Γιώργος Δασκαλάκης. Για τα κοριτσάκια μου, την Εύη, την Ακριβούλα που ξενυχτάνε. Για την Μπέλα, το κορίτσι μου στην Περαία, την κολλητή μου. Για όλη την ομάδα μας στο Θέατρο Άρατος. Για όλους τους ακροατές, με πολύ αγάπη. Πάμε, συνεχίζουμε δυνατά. Απότομα κόπηκε λίγο, δεν πειράζει, επιστρέψαμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε ζωντανά στη μουσική εκδρομή με την Έφη Μάνου. Χριστινάκη μου, πέσαμε στα χορευτικά τώρα. Έχω στα υπόψη μου, μετά θα βάλουμε πολύ ερωτικά κομμάτια για όλους εσάς που γιορτάζετε την Τετάρτη και πολύ καλά κάνετε. Μάριε, τι πρόβλημα έχεις με την Τρίτη και 13? Όλες οι μέρες, Μάριε, είναι όμορφες και όλα αυτά είναι... Δεν ξέρω, δεν τα πιστεύω αυτά. Εγώ θυμάμαι το 2010, ήταν η πρώτη χρονιά που αγόρασα αγούρι και ήταν η χειρότερη χρονιά της ζωής μου, παιδιά, να μην ξανάρθει ποτέ. Όλα είναι σχετικά, λοιπόν, ας περνάμε όμορφα. Λοιπόν, Εύη μου, Ζαΐρα... Δεν την έχω τη Ζαΐρα. Τα ακούς, Χριστινάκη, βάλε στη λίστα και τη Ζαΐρα. Πού τη θυμήθηκες, καλή μου, τη Ζαΐρα? Εκτός αν θέλεις να σου την τραγουδήσω εγώ, όσο θυμάμαι δηλαδή. Και ποιος τη λέει τη Ζαΐρα? Πρέπει να τη λένε πολύ. Από πού θες να τα ακούσεις? Θα στο ετοιμάσω για την επόμενη Δευτέρα. Λοιπόν, για όλο το παρεάκι εκεί που ακούει, ευχαριστώ για τα μηνυματάκια σας. Θα πάμε να ακούσουμε λίγα ακόμη χορευτικά και μετά πολύ ερωτικό τραγούδι και θα κλείσουμε με λαϊκό, φυσικά. Λίγο υπομονή, 2-3 κομματάκια ακόμη και μετά πολύ έρωτας. Κάθε μα στιγμή το φιλί σου χάρισε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ ζωντανά. Προσπαθώ να απαντήσω και στα μηνυματάκια σας. Όλα καλά. Λοιπόν, ναι. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία σας. Θα πάμε να ακούσουμε 2-3 ακόμη κομματάκια έτσι ζωηρά και μετά για τους ερωτευμένους, πάμε. Θα σας αφήσω λίγο να ακούσετε κανένα δυο κομμάτια έτσι αυτά τα χορευτικά και μετά θα πέσουν πολλές αφιερώσεις για τους ερωτευμένους. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Χριστινάκη μου, λίγο υπομονή ακόμη. Τη ζωή μου το σενάριο. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε το Θανάση Βασιλάκο και τι κορίτσι έχω εγώ. Νομίζω αυτό αρέσει την Ακριβούλα. Ακριβούλα, αν θυμάμαι καλά. Στα αφιερώνω, κορίτσι μου, να το αφιερώσει στον Παναγιώτη σου που μάλλον κοιμάται. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Πιστεύω να σε βλέπεις το όνειρό του. Εμβάκι μου για σένα, για το όμορφο μουτράκι σου. Χριστινάκη μου, το επόμενο είναι για σένα. Θα πέσει αφιέρωση, αρχίζουν τα ερωτικά κομμάτια εν ώψη του Αγίου Βαλεντίνου. Λενάκη μου, δεν σε ξέχασα. Για το Λενάκη που ακούει, για τη φίλη μου την Μπέλα εκεί. Για τον Κωνσταντίνο, να τον καλωσορίζω στην παρέα. Ο Κώστας με ρωτάει τι να πάρει το κορίτσι του την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Κώστα μου,
Πάρε ένα τριαντάφυλλο απλό. Τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή δεν αγοράζονται. Είναι δωρεάν. Κάντες μια αγκαλίτσα. Πες την πόσο την αγαπάς. Μίλα για τη σχέση σας, για την αγάπη σας και πίστεψέ με, θα γίνει πολύ ευτυχισμένη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι κορίτσι έχω εγώ. Θανάσης Βασιλάκος και μετά ερωτικά τραγούδια για σας. Σ' αγαπάω, δεν μπορώ να δει. Λοιπόν, είμαστε εδώ ζωντανά στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι η Έφη Μάνου και εκπομπή Μουσική Εκδρομή που μεταδίδεται ζωντανά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 12 τα μεσάνυχτα με 2 τα ξημερώματα. Μπορείτε να μας καλείτε στα τηλέφωνα για αφιερώσεις, σχόλια, να βγείτε ζωντανά στον αέρα και ό,τι άλλο θέλετε. Υπάρχει ένα κινητό που είναι WhatsApp, το 697-29-60606. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Και το σταθερό μας, 2313-022-040. Επαναλαμβάνω, 2313-022-040. Επίσης υπάρχει η προσωπική μου σελίδα στο Facebook Έφη Μάνου με ελληνικά τα δύο πρώτα κεφαλαία και η μουσική εκδρομή πάλι σελίδα στο Facebook. Λοιπόν, αρκετά με τα χορευτικά κομμάτια, ήρθε η στιγμή να απολαύσουμε ερωτικά τραγούδια εν ώψη του Αγίου Βαλεντίνου την Τετάρτη. Δεν θα τα πούμε μέχρι τότε, οπότε τώρα θα αφιερώσουμε κάποια κομμάτια εξαιρετικά για τους ερωτευμένους, για όσους πρόκειται να ερωτευτούν, για όσους έχουν ερωτευτεί. Παιδιά, ερωτευτείτε, ερωτευτείτε, είναι πολύ όμορφο συνέστημα. Εντάξει, καμιά φορά πονάει ο έρωτας, αλλά είναι όμορφο πράγμα. Εύχομαι όλοι να έχετε τα τέργη σας του Αγίου Βαλεντίνου, να περάσετε όμορφα. Λοιπόν, για το Χριστινάκι εξαιρετικά που το αφιερώνει στον Αλέξη. Εγώ το διάλεξα αυτό το κομμάτι για σας. Αλέξη, είσαι πολύ τυχερό αγόρι, θέλω να σου πω. Για το Μάριο, εκεί που ακούω η Μάρια, δεν ξέρω αν είσαι ερωτευμένος. Εύχομαι και ελπίζω να είσαι, αν όχι να ερωτευτείς. Για τα κοριτσάκια μου εκεί, την Εύη, την Ακριβούλα, η Ακριβή είναι ερωτευμένη και το ξέρω πάρα πολύ καλά και είναι πολύ τυχερή, γιατί ξέρω ότι και το τέρι της είναι ερωτευμένο μαζί της. Για τη φίλη μου την Μπέλα, τον Μπακούρι εκεί, η πελίτσα μου, δεν ξέρω αν ερωτεύτηκες από την τελευταία φορά που σε είδα, ελπίζω πως ναι. Λοιπόν, για όλους εσάς πάμε να ακούσουμε τον ύμνο, γιατί είναι ύμνος κατά τη γνώμη μου το επόμενο κομμάτι αφιερωμένο. Και ξεκινάμε το αφιέρωμα για τον Άγιο Βαλεντίνο. Για όσους αγαπάνε και για όσους θα αγαπήσουν. Πάμε να τα ακούσουμε. Κατά τη γνώμη μου αυτό το τραγούδι είναι ένα ύμνος των φρεσκοερωτευμένων. Εκεί που γνωρίζεις κάποιον, σου αρέσει και λες είναι δυνατόν, είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό. Μα συμβαίνει κάτι κάποια φορά ευχάριστο και δεν μπορούμε να το δεχτούμε, δηλαδή δεν ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε, δεν πιστεύουμε στην τύχη μας, λέμε δεν μπορεί να είναι τόσο καλό. Εγώ εύχομαι όλα όσα σας συμβαίνουν να είναι όμορφα. Για τη φίλη μου εκεί που λέει εγώ δεν ερωτεύομαι, με ερωτεύονται. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω πολύ καλά από πρώτο χέρι. Ονόματα δεν λέμε, δεν εκθέτουμε εμείς κόσμο. Ναι, για σένα εκεί που έστειλε τη φατσούλα, ξέρω πολύ καλά ότι σε ερωτεύονται. Το ζω κάθε φορά που κυκλοφορώ μαζί σου. Λοιπόν, για τα κοριτσάκια μου εκεί, την Εύη, την Ακριβούλα, για το Χριστινάκι. Χριστινάκι, χαίρομαι που σου άρεσε.
όλα τα επόμενα κομμάτια για σας, για σας που έχετε τα αγόρια σας κοντά σας, είστε με ένα αγόρι, μπορεί να μην είστε μαζί αυτή τη στιγμή, αλλά είστε με κάποιο αγόρι που σας αγαπάει, που τον αγαπάτε, που είστε ερωτευμένοι. Ύμνος στον έρωτα λοιπόν τα επόμενα κομμάτια. Γιορτάζουν, φυσικά ο έρωτας γιορτάζει πάντα, αλλά έχει την τιμητική του την Τετάρτη. Οπότε και εμείς σας κάνουμε ένα αφιέρωμα σε αυτόν, για όλους τους ερωτευμένους εκεί έξω. Όχι, δεν θα μπει από μόνο το κομμάτι. Να καληνυχτήσω το Χριστινάκι μου. Χριστινάκι, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Ξέρω ότι θα ξυπνήσει πολύ νωρίς, αγάπη μου. Ήδη έχει αργήσει. Ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας και σήμερα. Ελπίζω ο Αλέξης να ακούει ακόμη. Ο Μάριος, δεν ξέρω αν έχει κοιμηθεί. Τα κοριτσάκια μου εκεί, την Εύη, την Ακριβούλα, την Μπέλα, τη Λένα, το Λενάκι, τον Κωνσταντίνο, για όλους εσάς που ακούτε και στέλνετε μηνυματάκια, αλλά και για όσους δεν στέλνετε. Ξέρω ότι με ακούτε, ίσως κάπου χαλαρώνετε, κάπου ξαπλώνετε. Λοιπόν, έχουμε αφιέρωμα στον έρωτα εν ώψη της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου την Τετάρτη. Ερωτικά κομμάτια βέβαια είναι και χαλαρωτικά. Ίσως σας νύσταξαν λιγάκι αν είχατε και μια κουραστική μέρα, που είμαι σίγουρη ότι θα είχατε. Λοιπόν, ύμνος στον έρωτα λοιπόν. Και τι άλλο από Δημήτρη Κοντολάζο. Όλα τα έδωσα για σένα, τίποτα δεν κράτησα. Άλλο ένα ερωτικό κομμάτι για όλους εσάς. Μας έμειναν 20 λεπτά ακόμη εκπομπής. Εδώ είμαστε ζωντανά με τη μουσική μας εκδρομή. Ακούμε ερωτικά κομμάτια αφιερωμένα για όλους εσάς που με ακούτε και σήμερα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που ξενυχτάτε μαζί μου. Θα ακούσουμε κανένα δυο τραγούδια ακόμη ερωτικά, μετά θα πάμε σε πιο λαϊκά για να κλείσουμε με λαϊκό πρόγραμμα την εκπομπή μας σήμερα. Θα ακούσουμε Θέμη Αδαμαντίδη, Στην Καρδιά, ένα πολύ ωραίο κομμάτι αφιερωμένο για όλους εσάς. Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Όμορφο κομμάτι. Γι' αυτό σας αγαπώ. Γιατί ξενυχτάτε μαζί μου, φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, φίλοι μου αγαπημένοι. Φιλαράκια μου καλά που σας κρατάω στην καρδιά μου. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας, για τα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστώ που ξενυχτάτε μαζί μου. Διανύουμε τα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Θα ακούσουμε 4 ακόμη κομμάτια, 4-5, και θα κλείσουμε. Προς το παρόν πάμε να απολαύσουμε Δημήτρη Μητροπάνο. Αν είσαι πλάι μου, για την Εύη που της αρέσει ο Μητροπάνος, εξαιρετικά για σένα κορίτσι μου. Πραγματικά ένα πολύ όμορφο κομμάτι από τον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο. Αν είσαι πλάι μου, αν έχουμε κάποιον πλάι μας που μας αγαπάει και τον αγαπάμε, τα πάντα είναι διαφορετικά. Κρατήστε κοντά σας ανθρώπους που σας κάνουν να αισθάνεστε όμορφα. Αν υπάρχουν τοξικοί άνθρωποι δίπλα σας,
Διώξτε τους, μη φοβάστε να μείνετε μόνοι. Θα έρθουν και καλύτεροι. Πρέπει να κάνουμε ανθρώπους που μας αξίζουν παρέα, είτε φίλοι είτε σύντροφοι, και να πηγαίνετε εκεί που αισθάνεστε εσείς καλά, εκεί που σας κάνουν να χαμογελάτε, να περνάτε όμορφα. Η ζωή είναι μία, δεν ξανάρχεται, οφείλουμε και πρέπει να περνάμε καλά. Και ό,τι δεν σας αρέσει, αλλάξτε το. Μετακινηθείτε, δεν είστε δέντρα, δεν έχετε ρίζες. Αλλάξτε το για να γίνει η ζωή σας πιο όμορφη. Ακολουθήστε το ένστικτό σας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Βασίλη Καρά, «Πέρασε ο καιρός». 4-5 τραγουδάκια ακόμη και θα κλείσουμε έτσι με λαϊκό ελληνικό τραγούδι. Για όλους εσάς που μένετε ακόμη μαζί μου, συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, πάμε να τα ακούσουμε. Θυμήσου κάποτε με φώναζες αγάπη. Πού πάει αγάπη ρε παιδιά όταν πεθαίνει, πού πάει πραγματικά? Λοιπόν, μουσική εκπομπή χωρίς Πάολα δεν γίνεται. Και φυσικά αφιερωμένο εξαιρετικά για την Ακριβούλα. Ματάκια μου όμορφα για σένα, με πολύ αγάπη. Ακριβούλα μου, είναι δυνατόν να μην έβαζα Πάολα? Αυτό ήταν εξαιρετικά αφιερωμένο σε σένα. Λοιπόν, εσύ ως φτάσαμε στο πρώτο τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής. Θα πάμε να ακούσουμε τους απέναντι, τι σου έκανα και πίνεις. Στην άλλη εκπομπή, την Πέμπτη που θα κάνω, έχω μία πολύ μεγάλη λίστα τραγουδιών εδώ που πρέπει να την ξεκαθαρίσω. Είναι πολλά κομμάτια που δεν τα θυμάμαι, να πω την αλήθεια. Θα πάμε να τα ακούσουμε μαζί, γιατί για να υπάρχουν στη λίστα, ή εγώ τα έβαλα ή εσείς τα ζητήσατε, θα κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα. Υπάρχουν πολλά κομμάτια που θα ακούσουμε αυτά στην επόμενη εκπομπή, την Πέμπτη. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε το «Τι σου έκανα και πίνεις» από τους απέναντι. Για πάμε να τα ακούσουμε και μετά θα ακούσουμε και το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θα κάνουμε αποφώνηση. Προς το παρόν οι απέναντι και «Τι σου έκανα και πίνεις» για όλους εσάς. Πες μου για δε μ' αφήνεις. Με δυο φίλια να πάω. Αυτό ήταν λοιπόν και το πρώτο τελευταίο κομμάτι και πάμε να κάνουμε την αποφώνηση της εκπομπής. Άλλη μία μουσική εκδρομή έχει φτάσει στο τέλος της. Ήμασταν εδώ ζωντανά από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τώρα, 2 μετά τα μεσάνυχτα, ξημερώματα Τρίτης, 13 Φεβρουαρίου 2018. Παραμονή του Αγίου Βαλεντίνου που έρχεται, και εύχομαι να περάσετε όλοι πανέμορφα, όσοι είστε ερωτευμένοι, όσοι δεν είστε, όσοι γιορτάζετε, όσοι δεν γιορτάζετε, όσοι πιστεύετε σε αυτή τη μέρα, όσοι δεν πιστεύετε. Σημασία έχει να είστε καλά όπου και αν είστε. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου και σήμερα και ξενυχτήσατε μαζί μου. Για όλους τους άγνωστους ακροατές που δεν επικοινωνούν μαζί μου με μηνύματα, αλλά ξέρω ότι είστε εκεί και ακούτε, για τους φίλους μου, για τους καινούριους φίλους και ακροατές, για τον Γιώργο που ήρθε αργά στην εκπομπή, ελπίζω Γιώργο να είσαι μαζί μας και την Πέμπτη, για τον Κώστα, τη Λένα, τον Μάριο, τον Αλέξη, τον Χριστινάκη, τα κοριτσάκια μου τα όμορφα από το Θέατρο Άρατο, στην Εύη και την Ακριβή. Εύχομαι να έρθετε την Τετάρτη στο μάθημα, να σας δω εκεί και να περάσουμε άλλη μια όμορφη βραδιά. Για τη φίλη μου την Μπέλα στην Περαία, αγάπη μου, καληνύχτα, και μέσα στη βδομάδα έλα να μας δεις το απόγευμα.
Λοιπόν, αυτά είναι το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Το αφιερώνω το τραγούδι σε όλους εσάς. Είναι της Νατάσας Θεοδωρίδου, «Σ' αγαπάω μ' ακούς». Την επόμενη Πέμπτη θα δούμε, θα ακούσουμε πολλά καινούργια τραγούδια που δεν τα ξέρω καλά καλά κι εγώ. Τα διαλέξατε εσείς, τα διάλεξα κι εγώ, θα ξεκαθαρίσουμε τη λίστα μας. Σημασία έχει να είμαστε καλά ως τότε, να είμαστε γεροί, δυνατοί, να το παλεύουμε και είπαμε ό,τι δεν σας αρέσει, αλλάξτε το παιδιά, αλλάξτε το. Διώξτε ανθρώπους και πράγματα άσχημα από τη ζωή σας. Σας αξίζει ό,τι καλύτερο. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και σήμερα. Καλό βράδυ, φιλάκια σε όλους. Τα λέμε την Πέμπτη. Δεν με ρώτησε κανείς πως ήταν η μέρα μου. Δεν με ρώτησε κανείς πως πάει η δουλειά.